Κύριε Νίκητς, πόσα χρόνια έχετε να έρθετε στην Ελλάδα? Εγώ πρώτη φορά έρθα 1885 στο Εγάλεο και μετά δύο χρόνια ήρθα στο Άρης και ένα χρόνο στο ΠΑΟΚ. Αλλά έπαιξα εδώ και στο δικό σας κήπεδο και δικό μου γιος έπαιζε εδώ στο Περικό και μου είπε, εγώ φωνάζω παρέα με κύριε Λαζαρίδης πρόεδρο και μου είπε, έλα να τάτης, εγώ έφερα παιδιά και τάρτα μου και πολύ ευχαριστημένοι, αλλά γιατί ήρθαμε εδώ, Μπάμπης Μουστακίδης, είναι δικό σας, από εδώ είναι μεγάλος παίκτης, έπαιξε μαζί μένα σε δύο χρόνια. Και πιστεύω να κύριε Λαζαρίδης με Περίκος να τάρτη εκεί στο Βοσνία. Τους περιμένετε στη Βοσνία δηλαδή, σίγουρα, για να ανταποδώσετε τη φιλοξενία. Έτσι είναι, σίγουρα. Κύριε Νίκητς, τι θυμάστε από το πέρασμά σας στις ομάδες που μου αναφέρατε πριν, αλλά και γενικά από την Ελλάδα, από τους Έλληνες, από το ποδόσφαιρο? Για μένα στην Έλληνες, για μένα είναι Ελλάδα σαν πατρίδα μου. Γιατί έπαιρνα και εδώ δύο κορίτσι, ένα Γάλλο, ένα στην Θεσσαλονίκη. Και στην Θεσσαλονίκη είναι ένα καλή πόλη, είναι ομόρφη πόλη. Για μένα και δικό μου οικογένειο είναι κάτι μεγάλο. Άρης είναι για μένα, είναι στην καρδία. Εγώ έπαιξα ένα χρόνο στο ΠΑΟΚ και έτσι είναι ίδιο. ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, αλλά Αριανάρα είναι κάτι λίγο πιο πάνω. Οπότε στην καρδιά σας περισσότερο είναι ο Άρης. Α, σίγουρα. Είναι σίγουρα. Ο Άρης. Και είναι στο Εγάλεο, σίγουρα έχω εκεί πολλοί φίλοι. Συγκριτικά με το γιο σας, πιστεύετε ότι έχει την εξέλιξη που φανταζόσασταν? Περιμένατε περισσότερα πράγματα? Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που από το πέρασμά του από τον Πυρικό άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις. Ο γιος μου είναι πιο ομόρφος. Αλλά εσείς είστε καλύτερος ποδοσφαιριστής. Είναι του. Σημαντικό είναι και αυτό. Στο μάνα του, αν είναι νοιάζει για μένα, μήπως να είναι πιο... Φέτος ολοκλήρωσε τη χρονιά στη Λευκύμη, έτσι δεν είναι? Ναι. Στο νησί της Κέρκυρας. Έχει 39 χρόνια. Έχω παντρευτεί και με Ρινάτα, με Μαρία και έχει ένα κόρη, Νικολίνα. Και αυτός μισός Έλληνας, θα μου επιτρέψετε. Έτσι. Έτσι είναι, σίγουρα. Κύριε Νίκητς, το επίπεδο του ποδοσφαίρου στη Βοσνία σε αυτές τις μικρές ηλικίες ποιο είναι? Ακούστε, βλέπεις, εγώ ήρθα εδώ, μαζέψα περισσότερο από παιδιά ποιος μπορούσε να τάρτει. Καταλαβαίνεις, ποιος έχει οικονομική να τάρτει. Αλλά έχει περισσότερο, έχει παιδιά ποιος παίζουν. Β' κατηγορία, Α' κατηγορία στην μικρή normal ομάδες. Αλλά είναι, ξέρετε, είναι, εγώ έβλεπα εκεί τώρα αυτό 2007 Πυρικό, πρέπει 5-6 παικταράδες, ξέρεις. Αλλά είναι κάτι διαφορά, αν εγώ μαζέψω πρώτη φορά, εγώ εδώ δεν έβλεπα ποτέ παιδιά. Πρώτη φορά έβλεπα όταν ήρθαμε εδώ στο Μακριάλο, πήγαμε στο Μακριάλο, το Αχιλόν, το κύριε Κονατήρη. Αλλά βλέπω Πυρικό παίζει, όταν παίζει σε 11 πάντα, παίζει σε 11, πιο είναι εύκολα. Αλλά δεν πειράζει, για μένα είναι πολύ ευχαριστημένοι για κύριε Λαζαρίδης, γιατί μας έφερε εδώ, είναι κύριε Λαζαρίδης, είναι φίλος του, γιος μου. Εγώ είμαι φίλοι με όλοι οι Έλληνες. Η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στο ποδόσφαιρο όταν παίζατε εσείς και σήμερα, ποια πιστεύετε ότι είναι? Τι είναι διαφορετικό? Μπορεί να πω λίγο, πώς λένε, όταν εμείς παίξαμε. Όταν παίζατε εσείς, ναι. Τι ήταν καλύτερο, Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Όταν έπαιξα μόνο στο Άρη, στο έπαιξα στο Εγάλεο, Πικαντίτη, Ζώνη Παρατοστανίτης, στο Άρης, Δίνο Κούης, Ιάννη Βένος, Φύρος, Συμφόπουλος, Μιμπισίδης, Δημητριάδης, Οικονομίδης, ΠΑΟΚ, Σκατάδος, Μπανιώτης, ο Ηράκλης Κουφίδης, κάτι πάλι. Δεν μπορεί να μιλάς. Δεν υπάρχουν αυτοί που τους φέρεις σήμερα. Όχι. Δεν υπάρχει, όχι. Εμείς, όταν εγώ
έπαιξα στο Ζενίτ Σαράεβο, τότε Ιουγκοσλάβια. Εγώ πιστεύω Ιουγκοσλάβια τότε είναι σίγουρο με τρία στον κόσμο. Καλύτερη ομάδα. Ναι, έτσι είναι. Γιατί τότε εμείς έχουμε ένα. Δεν ξέρω, ποτέ δεν μιλάω, δεν ξέρω. Εμείς τότε μπορούμε να φεύγουμε από Ιουγκοσλάβια να έχουμε 29 χρόνια. Όταν μέχρι 29 παίξουμε 10 χρόνια στην ίδια ομάδα. Γιατί είναι. Όλοι, γιατί είναι ομάδες είναι τόσο καλό. Αλλά τώρα είναι πρόβλημα. Τώρα έχει μεγάλο πρόβλημα είναι μάνατζερ. Καταλαβαίνει. Πήρε παιδιά από. Όλοι, πώς λένε, μπαμπάς, όλοι νομίζει να, αμέσως να πάει να είναι Ρονάλντο, μενατζέρ, κρέπτει λεφτά, έτσι είναι, 20 χρόνια σταμάτη μπάλα. Ποια είναι η πιο έντονη ανάμνηση που έχετε από την Ελλάδα, ποδοσφαιρικά, τι θυμάστε πιο πολύ? Τι σας έχει μείνει αξέχαστο? Στο τσέτ, εγώ δεν έξιδε τόσο καλό μπάλα, τεχνική, αλλά είμαι γρήγορος. Ταχύτητα. Ταχύτητα, μπράβο. Όταν ήρθα εδώ, κάτι, ποτέ δεν είπα εγώ έτσι, που είπα το για σας, έβλεπα ποδοσφαιριστές τότε Ελλάδα, αν παίξιμο Κυριακή, Δεύτερα είναι μασάζ, Τρίτη σιγά, Τετάρτη σιγά, Πέμπτη λίγο δυνατά, αλλά εγώ έβλεπα. Αλλά έχει κάτι ένα, όταν είναι μάτς, είναι 100%. Με αυτό πολύ είναι καλό. Εγώ Δεύτερα 100%, Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη, και στο όταν είναι μάτς, ίδιο. Αλλά έβλεπα αυτή λίγο, νομίζω, έχει μυαλό ο Έλληνας, και λίγο, σιγά. Σταδιακά, μπράβο, λίγο. Αλλά όταν είναι στο μάτς Κυριακή, είναι 100% και 200%. Πότε υπάρχει περίπτωση να σας ξαναδούμε στην Ελλάδα? Εγώ κάθε χρόνο είμαι, κάθε χρόνο 2-3 φορές είμαι στην Ελλάδα. Είμαι περισσότερο στην Ελλάδα από όλους τους κόσμους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις κουβέντες. Σας ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Είναι τιμή για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα που εκεί που έρχεστε και για το ότι συνεχίζετε να κάνετε κάτι που αγαπάτε και ξέρετε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ένα μεγάλο για Αριανάρα, για Πάο και Έγκαλε, για Ηράκλης, για Παρατέκος, για όλους Έλληνας για μένα είναι στην καρδιά.